Μπορώ να ξεκινήσω τα live. Σ' άφησα πάρα πολύ καιρό, το ξέρω, συγγνώμη. Αλλά τι να κάνουμε. Τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί. Τρέχα παραπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε την πασμίνα που φοράω. Θα γράψω λίγο εδώ. Πασμίνα. Και όπα, έφυγε μισό λεπτό. Και το τηλέφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να πάρω μια μεζούρα να μετρήσω τη διάσταση, γιατί στάνταρ. Θα θέλουν τα κορίτσια να σου πω και τη διάσταση, έτσι δεν είναι? Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καινούριο σχέδιο. Μαζί με την παραγγελία σας μπορείτε να ζητάτε τα κορίτσια τόση τα σχέδια ό,τι φτιάχνουμε. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γιωτούλα που την έφτιαξε. Ευχαριστώ, Γιωτούλα μου, πάρα πολύ. Εδώ στο τελείωμα κάναμε μία μπολντούρα που την έχουμε ξαναδείξει. Υπάρχει μέσα στο YouTube, έχω ένα βιντεάκι που λέω μπολντούρες για σάρπες. Μπορείτε να το δείτε. Είναι μελινό νήμα, θα δείξω τα χρώματα που έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το μπλε. Θέλετε 9 κουβάρια, γιατί δυστυχώς είναι γεμάτο το σχέδιο και είναι μακριά. Θα σας μετρήσω λίγο διαστάσεις πριν δείξω τα χρώματα. Και έχει 3,5 ευρώ το κουβάρι. Πόσο είπες τα 9 κουβάρια τώρα βγαίνουνε? 31,5. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή προσφορούλα στα κορίτσια. Εντάξει, 30 ευρώ τα 9 κουβάρια. Εντάξει, λοιπόν, τα 9 κουβάρια 30 ευρώ. Από λίγο διάσταση, γιατί έχει γίνει αρκετά μεγάλη, διότι η πελάτησά μας που την ήθελε, την ήθελε μεγαλούτσικη. Έτσι λοιπόν, είναι μαζί με την, χωρίς την μπολντούρα, είναι 1,5 και 60, 2,10. Έτσι, 2,10 μάκρος και θα σας πω λίγο και ύψος και φάρδος, μήκος και πλάτος, έτσι, αν τα λέω σωστά. Αν δεν τα λέω σωστά, διορθώστε με. Ευχαριστώ. 51,50 πέστε. Εντάξει. Νάτι, 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 νάτι. Βλέπετε. Λοιπόν, το λινό τι προβλήματα έχει, εάν τα πούμε προβλήματα. Το ένα θέμα είναι ότι να ξέρετε ότι όσο το πλένετε μαλακώνει πιο πολύ, θα γίνει πιο θυτό. Τώρα δεν έχει πληθεί καθόλου και γι' αυτό φαίνεται πιο σταθερό. Όσο πλένετε, τόσο πιο μαλακό γίνεται. Δηλαδή, με ένα πλήσιμο που θα γίνει με λίγο μαλακτικό, λίγο σουπλίνο, ό,τι θέλετε εσείς, δεν έχει θέμα. Επίσης, να πούμε λίγο κάποια πράγματα. Το πλένουμε μόνο στο χέρι το λινό ή αν έχουμε πρόγραμμα στο πλυντήριο, το οποίο είναι για μάλινα. Δηλαδή, είναι για πλεχτά ρούχα, έτσι. Δεν το πλένουμε στο πλυντήριο πάνω από 30 βαθμούς, μέχρι 30 βαθμούς. Μπορείτε να το σιδερώσετε στο ελαφρύ ή με λίγο ατμό, αν θέλετε, από μακριά. Έχει εδώ τις οδηγίες. Όποιες πάρετε το νήμα θα τα έχετε αυτά. Τώρα αυτό δεν θυμάμαι. Το καθαριστήριο είναι αυτό το σήμα. Το νι. Το τριγωνό. Ναι. Είναι στεγνό καθάρισμα, απαγορεύεται. Στεγνό καθάρισμα, ναι. Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. Δεν τσαλακώνεται τελικά, ρωτάνε η Ελένη φίλη σου. Εντάξει, πέρα κάνω την παραγγελία της Ελένης. Ελενίτσα, σε ξέχασα. Συγγνώμη. Έκανε την πληρωμή και ξέχασα εγώ να κάνω τα χαρτιά γιατί τα έγγραφα για τη Γερμανία. Εγώ τα ετοιμάζω. Σήμερα το ετοιμάσουμε. Αύριο θα φύγει σίγουρα. Χίλια συγγνώμη, αλλά ξέρω ότι δεν θα με μαλώσει γιατί με αγαπάς πολύ. Λοιπόν, πλέκεται με βελονάκι 2,5 έως 3. Η Θοδώρα είπε. Πλέκεται και με 3-3,5 αν οι κοπέλες πλέκουν σφιχτά. Έτσι δεν είναι, Θοδώρα? Έτσι, γιατί τη λέω για πέσω τώρα πόσο πλέκουνε χωρίς να το δει το κορίτσι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ, παρότι δεν ξέρει πλέξιμο, μου λέει με 3 δεν θα πλέκεται, μου λέει. Τη λέω 2,5 Θοδώρα. Λέει ναι, αλλά αν πλέκουν σφιχτά,
Άρα μετάποση με λίγα λόγια, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι. Εδώ λέει ένα 75-2,5, μη δίνετε πολύ σημασία. Γεια σας, γεια σας, στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Ναι. Λοιπόν, η Λένα λέει ότι στην πρώτη πλήση δεν βάζουμε ποτέ μαλακτικό. Συμφωνώ, αλλά στο λινό το συγκεκριμένο, Λένα μου, θέλει λίγο, όχι πολύ. Και αποϊπαντικό και λίγο μαλακτικό στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, και βελόνες 3 με 4, έτσι, με βελόνες 3 με 4. Αυτά μας προτείνει το χαρτάκι. Να πούμε λίγο, τα μέτρα και τα γραμμάρια είναι 50 γραμμάρια, 155 μέτρα, 100% λινό. Η ονομασία του είναι Πάναμα, θα το βρείτε μέσα στο e-shop στην κατηγορία στα καλοκαιρινά νήματα. Ορίστε. Τώρα, εννοείται ότι εσείς που είσαστε νοικοκυρές, που ίσως ξέρετε κάποια πράγματα παραπάνω, εγώ δεν αντιλέγω, όπως τώρα η Λένα, ίσως ξέρει κάτι παραπάνω. Το δοκιμάζετε. Θεωρώ όμως από την υφή που το πιάνω, ότι θα ήθελε λίγο στην πρώτη πλήση, Λένα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, να δείξω λίγο τη χρωματάκια. Αυτό είναι το μπλε το σκούρο, εντάξει. Έχουμε κοραλί, έχουμε τους κωδικούς, το 08, είναι 3,5 ευρώ το κουβάρι, έτσι. Κοραλί, πορτοκαλί, το 08. Έχουμε το μπλε το σκούρο, το 05. Εντάξει. Τα έχω βάλει τα τηλέφωνα, δεν φαίνονται. Ναι, η Ελένη λέει βάλει τα τηλέφωνα. Γι' αυτό. Η Αλεξάνδρα το βλέπει. Είναι πανέμορφη όντως. Το 03 είναι το κόκκινο. 03 κόκκινο. Να σας πω και κάτι, γιατί σήμερα είχα ένα θέμα με μια κοπέλα. Δεν φταίει φυσικά. Απλώς θέλω να εξηγήσω κάτι. Τώρα παραδείγματος χάρη εγώ, επειδή έχει αρκετά φωτά εδώ, το κόκκινο σε εσάς φαίνεται πιο ανοιχτό. Στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο σκούρο. Παρότι έχω iPhone κινητό, που ξέρω ότι τα iPhone έχουν καλή κάμερα. Και αλήθεια είναι, αν και έκλαψα τα λεφτά μου, τα έδωσα. Τα έδωσα όμως γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση εγώ το χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου, άρα πρέπει να επενδύσω πάνω σε αυτό. Να ξέρετε ότι όταν το βλέπετε εσείς έτσι και γυρίζω εγώ από την άλλη πλευρά που έχω δύο κάμερες, θα το δείτε ότι είναι πιο σκούρο. Θα σας τα δείξω και από την άλλη. Επομένως, πολλές φορές μπορεί να έχουμε μια μικρή απόκληση στο τι βλέπετε στο e-shop από το τι βλέπετε στην πραγματικότητα. Και αυτό γιατί ποτέ δεν μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και η φωτογράφος μου τα βγάζει, βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το 03. Το κόκκινο, το οποίο είναι λαφρώς λίγο πιο σκούρο από ό,τι το βλέπετε εσείς. Λοιπόν, έχουμε γκρι του πάγου, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ή το λέμε και άμμου αυτό, 02. Το δώρο αυτό το έχεις άμμου μέσα ή γκρι του πάγου? Νομίζω το 02. Αυτό η εταιρεία σαν γκρι το έχει μέσα νομίζω. Και εμείς νομίζω γκρι το βάλαμε. Το 02. Λευκό, το οποίο δεν είναι κατάλευκο, είναι λίγο ζαχαρή. Σας το λέω γιατί εγώ το βλέπω τώρα από κοντά. Το 01. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα δείξουμε αυτή την όμορφη πασμίνα σήμερα. Λοιπόν, μετά έχουμε... του πάγου το έχεις, ωραία. Μετά το άλλο έχεις κίτρινο ή μουσταρδί μέσα? Μουσταρδί. Μουσταρδί. Σπασμένο λευκό το άλλο. Σπασμένο λευκό τους είπα κι εγώ. Το 09 είναι το μουσταρδί, αυτό το οποίο το βλέπετε πιο κίτρινο. Θα σας τα δείξω και από την άλλη πλευρά όμως. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε μαύρο, που πάρα πολλές το προτιμάτε. Το 06. Το μαύρο. 06. 2-3-41-0-24-44, αυτά τα τηλέφωνά μας. Και χακί ή λαδί, το 04. Να το. Εάν δεν έχω καλό φωτισμό, δεν θα βλέπετε καλά στο live. Αν έχω πολύ φωτισμό, διαφοροποιούνται λίγο τα χρώματα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, επομένως έχουμε 2, 4, 6, 8 χρώματα, έτσι. Λοιπόν, 2, 4, θα δείχνω λίγο, όπα, 6, 8. Εντάξει, μπορείτε να πάρετε και στα κορίτσια τηλέφωνο ή να στείλετε μήνυμα στο Messenger. Ένα λεπτάκι λίγο γιατί... Έχει σταματήσει, θα συνεχίσει σύντομα. Για δέστε τώρα. Και πέτα, τους πέταξε. Ναι. Ναι, περιμένω λίγο να ξαναμπείτε, γιατί βλέπω και εδώ τους πέταξε όλους έξω. Συγγνώμη, έκανε πρόβλημα το Facebook. Λοιπόν. Τι θες αφήσω.
Πάνε, δεν έχει πρόβλημα. Μπορείτε και από εκεί να πάρετε. Ναι, ναι, έχει και κάτω νομίζω. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν μπορώ να μπω, λέει. Μπήκες για σεμί μου. Μπήκες, κάντε λίγο υπομονή. Θα περιμένω να ξαναμπείτε γιατί θα ήταν 250 και άτομα. Και δυστυχώς το Facebook μας κάνει νερά. Να ξέρω ότι γενικά έχουμε πρόβλημα όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα live. Μας κάνει προβλήματα το Facebook. Λίγο υπομονή θα κάνω για να μπείτε οι περισσότεροι. Ή για να τα δείτε. Εντάξει. Και μου έκανε βασικά εμένα διακοπή, γι' αυτό σας πέταξε και σας έξω. Λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ κορίτσια μου. Τι να κάνουμε, από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα μέσα, θα κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, την Πολτούρα, να ξαναπώ, θα τη βρείτε μέσα στο YouTube. Κανονικά θέλει 9 κουβάρια. Εμείς χρειαστήκαμε και λίγο παραπάνω, γιατί κάναμε μια διόρθωση, αλλά με 9 κουβάρια σας βγαίνει. Εμείς χρειαστήκαμε και λίγο από το 10ο. Γιατί κάναμε μια διόρθωση. Ευχαριστώ, Λένιό μου, να είσαι καλά. Το απάντησα ότι δεν γίνεται το πρώτο χέρι, πάντα το κάνετε μόνο του. Μπορεί να σας βγάλει χρώμα, δεν μπορώ να σας πω 100%. Πάντα το πρώτο πλύσιμο σε οτιδήποτε κάνετε, σε πλεχτό και σε ρούχο, το ξέρετε επίσης, πρέπει να το κάνετε μόνο του. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω σίγουρα. Θα μας ενημερώσει η κυρία που είναι δικιά της και θα σας πω. Αν βγάζει χρώμα. Εντάξει, το έχω σε κάποιο επόμενο live. Λοιπόν, έχετε δει όλες τα χρώματα. 3,5 ευρώ το κουβάρι. Ξαναλέω εγώ τα γραμμάρια και τα μέτρα. 50 γραμμάρια, 155 μέτρα. Μπορείτε να γράφετε και εδώ την παραγγελία σας. Απλώς στέλνετε μετά μήνυμα τα στοιχεία σας. Τα μεταφορικά για όλη την Ελλάδα είναι 5 ευρώ. Τα 9 κουβάρια είναι 31,5. Σήμερα σας κάνω μια μικρή εκπτωσούλα γιατί σε αυτό το νήμα δεν έχω περιθώριο. Είναι 100% λινό. 30 ευρώ τα 9 κουβάρια. Στο μάκρος πλέκεται, ναι, στο μάκρος, όχι στο το πλάτος, ποιο είναι. Αν είναι αυτό το πλάτος, όχι. Είναι το μάκρος. Στο 2-10 που είπαμε, έτσι, στο μάκρος πλέκεται. Γεια σου, Βιβί. Είδες που με βλέπεις το live. Έγραψες προχτές. Λοιπόν, είναι το κακό ότι δεν σας έχετε ειδοποιήσει στο Facebook. Θα κάνετε σχόλιο στα live, θα κάνετε like στις αναρτήσεις μου. Για να βλέπει το Facebook ότι σας ενδιαφέρει το live. Εντάξει, θα δίνω ακόμα 3 λεπτάκια, λίγο υπομονή, για να μπουν και άλλοι, γιατί μας πέταξε έξω το live και από 270 άτομα που ήσασταν, μου άφησε 70 άτομα. Έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μία πασμίνα, μακρόσθενη, 2-10 μάκρος και πλάτος 50, έτσι, αν θέλετε κάνετε και μικρότερη, λινό 100%, κάνει και για αυτή την εποχή, δηλαδή για ένα γάμο από πάνω, έτσι να το φορέσετε, ούτε πολύ ζεστό, ούτε κρύο, έτσι. Πώς ξέρεις τι θέλω. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, και πάρα πολύ ωραία, γιατί την κάναμε σε ένα μέγεθος, που να μπορείτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε φορέματα, να σας πω ποιο. Όταν το βάζεις έτσι και το κάνεις τραπέ, νομίζω λέγεται αυτό. Αυτές που είναι μοδίστρες θα με βοηθήσουν. Μου αρέσει αυτό εδώ πέρα, το στυλ, εδώ έτσι. Θεωρώ ότι κολακεύει και επίσης κάποιες που είσαστε πολύ, πώς το πω, κυρίες κυρίες, και εγώ το κάνω αυτό, έχω κάτι ωραίες καρφιτσούλες και μπορείτε ας πούμε να βάλετε μια ωραία καρφιτσούλα εντυπωσιακή εδώ, ειδικά με μπλε σκούρο τώρα αυτό μονόχρωμο, βάζεις εδώ πέρα και μια καρφιτσούλα εντυπωσιακή εδώ πάνω και γίνεται wow, έτσι, δεν υπάρχει, τώρα δεν στέκει γιατί δεν έχω καρφίτσα να το στηρίξω, έτσι. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα χαρίζει πάρα πολύ. Τι είπες? Έχεις καρφίτσα? Ορίστε, θα πάω να βάλω. Εγώ τώρα όμως έχω βάλει την Μπέμπελη. Και φοράω. Καθίστε να ανοίξουμε λίγο ροκοτήσιο. Λοιπόν, όχι, κρόσια με τίποτα, Λένιό μου. Αυτό είναι πιο χαρίζει, πιο πολύ. Α, τι είναι αυτό. Θέλεις να μου βάλεις λίγο εδώ. Θες το χαλάσω. Όχι, δεν, προσεκτικά. Αλεξάνδρα, θες να έρθεις εσύ? Όχι, αυτό δείχνει πιο ωραίο. Λίγο έτσι εδώ να μου το πιάσεις, να το δείξω. Το πιάνω, μπορώ μόνο μου. Για δες. Εγώ με το χαλάσω, φοβάμαι. Να πιάσω όμως και το κάτω, ξέρω. Μητέρα της υπόθεσης. Το βρήκες? Και να μου το βγάλεις μετά, το δείξω το κορίτσι. Δέστε το τώρα τι ωραίο που είναι. Δεν έχουμε από αυτά φαντάζομαι, έτσι μόνο ένα έχουμε. Δύο έχουμε από αυτά. Τιμή δεν ξέρουμε. Άτιμο είναι, δεν έχει τιμή. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο θα το κάνω δώρο στη φίλη μας, δεν λέμε ποια είναι το όνομά της. Η οποία έχει παραγγείλει την εσάρπα, θα της το κάνω δώρο. Πιστεύω θα της αρέσει αυτό. Έχει χρονιά, αν θέλει. Όχι, αυτό πάει πιο πολύ.
νομίζω. Το ασημείο με το τέτοιο πάει. Μια απλή καρφίτσα έτσι θα βρείτε εντυπωσιακή. Εμείς τώρα ακόμα μία ή δύο έχει από αυτές λέει Θεοδώρα. Θα δω τη στιγμή μετά άμα κάποια θέλει. Λοιπόν, και βλέπετε, σταθερό, δεν φεύγει. Έχει εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα το ωραίο πάνω στο χέρι. Έτσι. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο και με ένα φόρεμα, μονόχρωμο, έτσι. Είναι πολύ ωραίο νομίζω. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Έχω και φόρεμα που είναι έτσι. Μου αρέσουν πολύ αυτά γιατί νομίζω ότι θεωρώ ότι χαρίζει πολύ. Όπως θέλετε εσείς. Καλή δύναμη. Είναι 2,10 επί 50. Έτσι, στο μάκρος το πλέκουμε. Οκ. Λοιπόν, τα χρώματα τα δείξαμε. Είναι το λινό. Τα ξαναδείχνω λίγο στα γρήγορα γιατί πήγε 4 και 5 λεπτά και είπαμε 4 ώρα το live. Για όσους μπήκατε τώρα, γιατί μας πέταξε έξω πριν. Σας πέταξε δηλαδή εσάς, εγώ ήμουνα και μιλούσα, αλλά μιλούσα μόνη μου με 70 άτομα από 260-270 που είχαμε φτάσει. Λοιπόν, τα κάνει αυτό το Facebook, υπομονή. Λοιπόν, έχουμε λευκό, το λέω στα γρήγορα, μουσταρδί, 3,5 ευρώ το κουβάρι, γκρι του πάγου, καταβείτε στην κατηγορία καλοκαιρινά νήματα, κόκκινο, κοραλί, χακί, πράσινο, μαύρο, και το μπλε το σκούρο, θέλετε 9 κουβάρια για τη συγκεκριμένη, 2,10 επί 50 το φάρδος της. Κάνετε το κροστό, την πολντούρα αυτήν, την οποία την έχουμε σε βιντεάκι στο YouTube που γράφω πολντούρες για εσάρπες. Είναι πασμίνα, δηλαδή είναι στο μάκρος. Ευχαριστώ Όλγα μου, να είσαι καλά. Και τι άλλο θέλω να πω. Κάτι άλλο θέλω να σας πω. Ναι, 9 κουβάρια είπαμε 31,5, 30 τα παίρνετε εσείς. Που έχω live, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι πετάει έξω, είμαι παίρνει τηλέφωνα. Είναι τραγικό. Λοιπόν, αυτά. Το μεταφορικά για όλη την Ελλάδα είναι 5 ευρώ. Εάν κάνετε παραγγελία από 50 ευρώ και πάνω, είναι δωρεάν. Λοιπόν, θα το βάλω κάλο σιγά σιγά προσεκτικά μόνη μου. Για να μην κάνουμε καμιά ζημιά. Ωραία. Είναι αυτή εδώ η καρφίτσα. Τις οποίες όμως δεν έχω πολλές. Είναι λίγες. Τιμή δεν θυμάμαι για αυτές τις καρφίτσες. Τα κορίτσια δεν ξέρω αν ξέρουν. Αυτή θα τη βάλω δώρο με την κυρία η οποία το έχει παραγγείλει. Εντάξει. Τώρα θα δείξουμε το σχέδιο. Και όσες κάνετε παραγγελία, μπορείτε να παραζητήσετε και το σχέδιο μαζί. Τα δίνω δωρεάν τα σχέδια εφόσον κάνετε παραγγελία. Ξέρετε πολύ καλά ότι άλλα μαγαζιά σας τα πουλάνε τα σχέδια, έτσι. Εγώ σε όσες κάνετε παραγγελία, σας το δίνω δωρεάν. Λοιπόν, να βάλω ρεβολονάκι κοντά μου. Έτοιμες. Και έτοιμοι. Με άλλο νήμα θα μπορούσα να πλέξουμε τις πέσπινα. Βεβαίως θα μπορούσες με κάποιο άλλο νήμα το οποίο να είναι στο ίδιο πάχος, Μαρία μου. Ας πούμε θα μπορούσαμε το αλιζέ το ντίβα που έχει σχεδόν ίδιο πάχος. 2,5 βελονάκι θέλουμε για να δείχνει ωραία, να είναι χυτή, να είναι σταθερή σαν πλέξη, έτσι. Λοιπόν, να βρω λίγο 2,5 βελονάκι, δώστε μου 2 λεπτά, γιατί εγώ πλέκω και χαλαρά. Τώρα, το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι δεν έχω μετρήσει τις αλυσίδες, γι' αυτό το λόγο και θα το μετρήσουμε, μου δίνετε 2 λεπτά. Αν μετρήσω τα κοχυλάκια, μπορώ να βγάλω πόσες αλυσίδες έχει. Μισό, γιατί ξέχασε η γιώτα να μου τα γράψει το κορίτσι μου, δεν πειράζει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Αλεξάνδρα μου! Περιμένετε, βγαίνει το παιδί. Σε κρύβω! Ένα στυλό θέλω πουλί μου από εκεί. Και αν μπορείτε, όταν μπορείς, ένα κομπιουτεράκι. Το θέλω για 2 λεπτά. Λοιπόν, 23 είπαμε, επί. Τώρα, θα σας πω, είναι πολλαπλάσιο του 18. Έτσι, και θέλουμε και 14. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, εδώ κάνουμε. Πρόσεχε, παιδί μου. Αχ, 22. 22 θα κάνω και θα καταλάβετε μετά γιατί 22 και όχι 23. Γιατί υπολογίζω κάτι άλλο. Λοιπόν, μισό.
Λοιπόν, 22 επί 18 συν 14 συν 10, 420 θηλιές. Εντάξει, και θα σε εξηγήσω μετά πώς το έβγαλα. Αν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερο, είναι 2-10. Πλέκουμε στο μάκρος και το ύψος είναι 50. Βάζω το κεφάλι μου για να καλύπτω την πόρτα από πίσω της αποδίκης. Λοιπόν, 2,5 βελονάκι να βρω, γιατί δεν βρήκα. Τριάρια πολλά. Α, βρήκα ένα 2,5. Δεν είναι εργονομικό, αλλά δεν πειράζει. Για να δούμε πώς έχουν. Ήθελα ένα εργονομικό, αλλά... Α, φέρτε να δείξω λίγο και τα σετάκια τα εργονομικά. Α, φέρτε τα να δείξω τα εργονομικά, τα οποία δεν τα βάζουμε στο e-shop, γιατί τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και τα λεπτά και τα φαρδιά φέρτε μου, κορίτσια. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα τα δείξω, να μην σας καθυστερώ. Λοιπόν, έχουν έρθει 7, τα οποία είναι αυτά που χρησιμοποιώ εγώ στο σπίτι. Αυτά εδώ είναι από το νούμερο 2,5 έως το νούμερο 6, είναι στα 16 ευρώ. Δεν έχουμε πολλά σετ, 2, 4, 6, 8 τεμάχια το κάθε σετ έχει, είναι 16 ευρώ. Έχουμε αυτά που είναι, ξαναλέω, από 2,5 νούμερο, μην βλέπετε αυτό το 4, αυτό είναι το αμερικάνικο το νούμερο, μέχρι το 6 βγαίνουν αυτά. Όσες θέλετε πάρετε τηλέφωνο τώρα, γιατί δεν ξέρω πόσα θα μείνουν. Και επίσης έχουμε και έχω φέρει και για τις φίλες μας που πλέκουν σε μεδάκια πολύ λεπτά νήματα, έχω φέρει και σε πολύ λεπτό. Ξεκινάει από το 1 νούμερο, 1,25. Και πάει κάθε 25, 1,5, μέχρι το 2,75. Και αυτά είναι 8 τεμάχια, έρχονται έτσι, εντάξει, και είναι και αυτά στα 16 ευρώ. Αυτά είναι για σεμέδες, είναι λεπτό νήμα, για λεπτά νήματα, αυτά είναι για μαλλί. Δηλαδή από 4 για τσάντα που χρησιμοποιούμε το 4, μέχρι και το 6 που χρησιμοποιούμε και για τσάντες, πολλές φορές 6, και για νήμα για σκουφιά, μπλούζες κτλ. Λοιπόν, στα 16 ευρώ ζητάτε στα κορίτσια και τους λέτε, θέλω ποιο θέλεις όμως, Λένα μου γράψε, αν θέλεις το, για τα φαρδιά ή τα λεπτά. Νομίζω τα φαρδιά χρησιμοποιείς εσύ. Εγώ το κρατάω αυτό το ένα, Λένα, εδώ, για σένα. Και μας γράφεις. Θα ρωτήσετε στα κορίτσια, παίρνετε τηλέφωνο, μηνύματα δεν τα βλέπουν τώρα πολύ τα κορίτσια, να ξέρετε. 2-3-41-0-24-44-7 για πιο άμεσα για τα βελονάκια. Κάποιες που σας είχαμε σημειωμένες, σας πήραν τα κορίτσια, αλλά είπατε ότι δεν σας κάνουν αυτό το σχέδιο, θέλετε άλλο χρώμα κτλ. Αν έχουμε ξεχάσει κάποια, πάρτε τώρα τηλέφωνο, έτσι. Άναψα γιατί ζεστάθηκα. Λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα το τριάρι για να κάνω την αρχική μου αλυσίδα και το 2,5 για να πλέξω. Εάν πλέκετε σφιχτά, πλέκετε με το 3,5 την αρχική αλυσίδα και με τριάρι το υπόλοιπο, έτσι. Θα λέω κάποια πράγματα στην πορεία για κάποιους που μπαίνετε τώρα ή με ρωτάτε. Καλησπέρα στην Κετούλα μας. Να της πούμε ξανά περαστικά. Βγήκε από το νοσοκομείο κλινική που ήτανε. Και ευχόμαστε σύντομα γρήγορη ανάρρωση. Τι χρώμα θέλετε να χρησιμοποιήσω? Εγώ επειδή μου άρεσε αυτό θα ήθελα αυτό να χρησιμοποιήσω. Τι λέτε? Ναι, αυτά είναι για να πλέκεις με χούφτα, Άννα. Και τα δύο θέλει η Λένα. Σα κρατάω και τα δύο, Λένα. Okay. Λοιπόν, πέστε μου να σας κάνω με αυτό, να κάνουμε ένα χρώμα λίγο ζωηρό, λέω. Ή με αυτό, για να φαίνεται καλά και στο βίντεο. Και μουσταρδί ή κοραλί, τι θέλετε. Θα γυρίσω όμως την κάμερα μέχρι να μου απαντήσετε. Έτσι. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, εδώ. Είμαστε καλά, εδώ πέρα. 2,75 είναι το, ναι, Λένα, θα κράτησα και τα δύο τα σετ. Λοιπόν, θα βάλω λίγο το φως, δώστε μισό, και περιμένω να μου πείτε, ας βάλω λίγο τα χρώματα να μου πείτε ποιο χρώμα θέλετε. Αυτό είναι το κοραλί και αυτό είναι το μουσταρδί. Πέστε μου λίγο ποιο θέλετε. Έβαλα τώρα και χρώμα. Βλέπετε πώς αλλάζει η πραγματικότητα, είναι αυτή. Αλλά επειδή εγώ θέλω να έχω φως όταν σας πλέκω για να βλέπετε καλύτερα, ποιο από τα δύο θέλετε, το κοραλί ή το μουσταρδί, γράψτε μου. Να πιω δύο γουλιές καφέ. Λοιπόν. Περιμένω. Τι? Τι θέλει, να τα κρατήσουμε? Άμα χαθεί κάτι όμως στη μετακόμιση, δεν ευθύνομαι εγώ. Ένα και ένα βελονάκι κιόλας.
Τι να πω. Πες το ότι έχω live, με πήρε τηλέφωνο να έρθω έξω. Δύο λεπτά, κορίτσια. Έρχομαι έξω λίγο. Έρχομαι έξω. Δύο λεπτά. Γράψτε μου ποιο χρώμα θέλετε και έρχομαι. Τι φτιάχνουμε, πασμίνα με νήμα λινό. Έρχομαι. Όχι, είναι γυρισμένη. Έλα, Γιάννη. Ξεκλειδώνω, κλειδώνω στο φόρμα. Ναι, ναι, δώσω στα κορίτσια. Αχ, συγγνώμη. Λοιπόν, για να δω μουσταρδί, κοραλί. Κοραλί. Για να δούμε. Νομίζω επικρατεί το κοραλί. Μουσταρδί έχει αλλαγή, λέει η Όλγα. Λοιπόν, ας κάνουμε την αλλαγή όπως λέει και η Όλγα, ας κάνω το μουσταρδί, γιατί πάρα πολλές φορές έχω κάνει τέτοια χρώματα, επειδή μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, αυτό είναι το σχεδιάγραμμα. Θα σας πω λίγο πώς υπολόγισα πριν το πολλαπλάσιο. Λοιπόν, μέτρησα λίγο αυτά τα κοχυλάκια πόσα έχουμε και ήταν 23, αλλά επειδή εγώ έχω εδώ το σχέδιο, το οποίο έχει εδώ 14 στιγλιές για το πρώτο κοχύλι και 10 για το δεύτερο, για το τελείωμα μάλλον, 24, έτσι. Άρα τι έκανα εγώ, υπολόγισα αντί για 23 κοχύλια, 22, επί 18 θηλιές που έχει από εδώ μέχρι εδώ, συν 14, συν 10, έτσι, και μας βγαίνουν 420 θηλιές. Τώρα εδώ πέρα έχουμε 10, συν 18, συν 14. Άρα κάνουμε 8 και 4, 12, 2 και 1, 3 και 1, 42, σωστά. Ναι. 2, 3 και 1, 4. 42 αρχικές αλυσίδες θα κάνουμε τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Όχι, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 είναι, συγγνώμη. Γιατί το έβγαλα 14. 13. Άρα και εδώ 419 είναι και εδώ είναι 41. Έτσι. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, άρα κάνω το δείγμα μου για 41 θηλιές, οκ. Okay. Και εσείς κάνετε 419 θηλιές. Κάνουμε πασμίνα μακρόστενη με νήμα λινό. Και ξεκινάω, θα κάνω αυτό το χρώμα, εφόσον πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει άλλα. Είναι το 09. 2-3-41-0-24-44-7 το τηλεφωνό μας και για σήμερα μια μικρή εκτοσούλα σας κάνω, γιατί στο λινό δεν έχω πολύ περιθώριο. Τα 9 κουβάρια από 31,5-30 ευρώ. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινάω με 3, θα κάνω τις 41 θηλιές μου. Είναι 100% λινό, το βλέπετε. Και γι' αυτό κάνει αυτές τις κλωστούλες. Αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα στο πλέξιμο, το ξέρετε. Η γιώτα που το πλέκε στην αρχή της φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, γιατί το λινό είναι πιο σταθερό, πιο στα κάτω νήμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Θα κάνω και μία έξτρα, όπως έχασα. Στο ύψος, αν γίνεται. Μπορείτε, εννοείται. Στο πλάτος εννοείς, έτσι. Αντί για μάκρο, να το κάνεις στο πλάτος. Εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις. Αλλάζει όμως το σχέδιο, έτσι. Δεν είναι τα κοχύλια σου οριζόντια, άρα είναι κάθετα. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας σειρά. Αλλάζω βελουνάκι, πάω στο 2,5. Έτσι. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 στην ένατη θηλιά. Προς τα πίσω πλέκουμε 4 ποδράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδράκια στο ίδιο. Μετά πλέκουμε, αφήνουμε 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Άπλεχτα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα, στο επόμενο ποδράκι, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα άπλεχτο, μία αλυσίδα στον αέρα. Και κάνουμε συνολικά 5 ποδράκια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βάλω από εδώ να μην ενοχλεί, για να το βλέπω ταυτόχρονα. Λοιπόν, και παίρνω κλωστή, θα κατέβω λίγο πιο κάτω να βλέπετε καλύτερα, νομίζω εδώ είναι καλά. Και πλέκουμε, είπαμε, στην ένατη θηλιά προς τα πίσω, έτσι. Αν κάτι δεν βλέπετε καλά, πέστε μου. Pullover θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γλυκιά μου, από αρχές Οκτωβρίου, να κάνουμε λίγο τη μετακόμισή μας, θα κάνετε λίγο υπομονή, την επόμενη εβδομάδα κάνουμε τη μετακόμιση και σιγά σιγά θα δείξουμε και pullover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, εδώ στο ένατο, πήραμε κλωστή και πλέκουμε 4 ποδαράκια στην ίδια θηλιά, 1, 2, 3, με κλειστράει, 4, μία αλυσίδα στον αέρα και πλέκουμε ακόμα 4. Αυτό μη σας ανησυχεί που φαίνεται εδώ το κενό, γιατί έρχεται και γεμίζει μετά. Μία αλυσίδα κάνουμε και κάνουμε ακόμα 4, 1, 2, 3, 4. Όχι, δεν μου άρεσε, περιμένετε λίγο. Αεπτάκι, έπρεπε να πιάσω από κάτω τη θηλιά, γι' αυτό μισό λεπτό, θα το ξανακάνω. Εδώ, θα πιάσω εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Μία αλυσίδα. Και εννοείται αν θέλετε, εγώ τώρα δεν το κάνω για να μην καθυστερώ. Μπορείτε να κάνετε μία σειρά άριχτα και μετά να ξεκινήσετε ή μπορείτε στο τελείωμά σας, εμείς έτσι κάναμε, γι' αυτό χρειαστήκαμε και λίγο, κάναμε κάτι παραλλαγές, να κάνετε άριχτα μετά, 4, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα αφήνουμε 1, 2, 3, 4 άπλεχτα, κάνω μία αλυσίδα στον αέρα. Πολύ προσοχή τώρα εδώ. Τι έχει γίνει. Επειδή εδώ βάλαμε πολλά, είναι αυτό που σας έχω πει ότι χάνονται θηλιές. Μία θηλιά είναι εδώ. Έτσι που φαίνεται πολύ πολύ μικρή. Να δείξω λίγο με το βελονάκι. Εδώ πέρα. Αυτή εδώ η θηλιά. 1, 2, 3, 4. Εδώ είναι το πέμπτο που θα βάλουμε. Και πιάνουμε από κάτω. Και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Αφήνω ένα άπλεχτο, πλέκω στο επόμενο ένα ποδαράκι.
Αλεξάνδρα, βλέπετε εσείς τα σχόλια, έτσι. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε ένα. Πάμε στο επόμενο. Εδώ. Ένα ποδαράκι. Αυτό που έχει το λινό, το οποίο δεν θέλω να σας φοβήσει, είναι ότι φαίνεται σαν ότι δεν μπορεί να σταθεί. Με το βάρος και όσο πλέκεται, στέκει. Έτσι, και εννοείται ότι με το πρώτο πλύσιμο θα σταθεί ακόμα καλύτερα. Μία αλυσίδα. Θα σας φαίνεται λίγο σαν σκληρό το νήμα. Μη σας ανησυχεί. Αφήνω ένα άπλευτο, πάω στο επόμενο. Μία αλυσίδα. Συνολικά πόσα ποδράκια είπαμε. 2, 4, 5, έτσι. Άρα είμαστε κομπλέ. Ακόμα μια, ένα θέλουμε. Εγώ αυτές τις μέρες, επειδή έπλεκα με το μακραμέ το 3, με βελονάκι 4, τώρα που πλέκω με το 2,5, λίγο ξέρετε, ξεσυνηθίζεις. Πολλές το παθαίνετε, φαντάζομαι αυτό. Λοιπόν, μία αλυσίδα και τώρα 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Στο 5ο θα κάνουμε πάλι το κοχυλάκι. Κάναμε μία αλυσίδα. Και πάω. 1, 2, 3, 4. Εδώ στο 5ο πιάνω από κάτω για να μην μου ανοίξει. Όπως πριν. Εδώ. Είναι μέχρι να βάλετε το πρώτο ποδαράκι μετά. Δεν έχετε πρόβλημα. Πρέπει να το έχω πιο τεντωμένο τελικά. Λοιπόν, αφήνουμε 1, 2, 3, 4. Πάμε εδώ στο 5ο. Να γυρίσω λίγο το πλεχτό μου έτσι για να βλέπω καλύτερα, γιατί έχω ακριβώς από πάνω το κινητό. 1, 2, 3, 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα και ακόμα 4 στο ίδιο. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, μετά πλέκουμε μία αλυσίδα και ξαναρχίζουμε στο 1, 2, 3, 4, στο 5ο κάνουμε ένα ποδράκι. 1, 2, 3, 4, εδώ στο 5ο πλέκουμε ένα ποδράκι, μία αλυσίδα, αφήνουμε ένα πάνω στο επόμενο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μία αλυσίδα. Λεπτάκι λίγο. Να βγάζω και κλωστή ταυτόχρονα. Λοιπόν, αφήνουμε να πάμε στο επόμενο. Εδώ. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε να πάμε στο επόμενο. Εδώ. Μία αλυσίδα. Έχουμε κάνει 2-4 ποδαράκια. Αφήνουμε να πάμε στο επόμενο. Και εδώ πέρα έχουμε κάνει 2-4-5. Εδώ έκανα εγώ τελικά 2 παραπάνω θηλιές. Όχι, αυτή είναι η πρώτη μου που κλείνει. Η μία παραπάνω που έκανα φαίνεται τώρα εδώ. Είχα βάλει 42 αντί για 41. 41 που με θέλει. Άρα είναι σωστό το μέτρημά μας. Άρα εσείς στην δικιά σας θα βάλετε 419 θηλιές. Λοιπόν, εδώ θέλει ένα ακόμα ποδαράκι. Θα σας το δείξω λίγο στο σχέδιο χωρίς αλυσίδα ενδιάμεσα. Βλέπετε. Θέλει ένα ακόμα ποδαράκι για το ακράτημα στην άκρη, χωρίς αλυσίδα ενδιάμεσα. Λοιπόν, και τώρα θα το ξαναδείξω το σχέδιο. Λοιπόν, αλλά μην σας ανησυχεί εάν σας περισσέψει κλωστή από εδώ, διότι στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να τα ανοίξετε από εδώ πέρα. Το έχουμε ξαναδείξει βέβαια στο παρελθόν. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει την πρώτη σειρά μας. Πάμε να δείξουμε τη δεύτερη. Βλέπετε πως στέκει. Μη σας ανησυχεί αυτό. Από το βάρος και μετά όσο προχωράτε θα δείτε ότι θα στέκει η σάρπα σας όπως η δική μου. Δεν έχουμε κάνει κάτι, δεν έχουμε πλύνει. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη σειρά μας. Πλέκουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι μας εδώ το πρώτο. Στο τελευταίο δεν κάνουμε κάτι. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι. Ό,τι δηλαδή βλέπουμε στην κάτω σειρά ακριβώς το ίδιο. Πάνω στο κοχυλάκι μας κάνουμε κοχυλάκι, εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Και μετά συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει εννοείται μία αλυσίδα εδώ πέρα, με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς ό,τι κάναμε στην από κάτω σειρά. Η τρίτη σειρά μας λίγο έχει διαφορά, θα το δείξουμε πώς γίνεται, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, πλέκουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, γυρίζουμε το πλεχτό μας και... Μισό λεπτάκι, γιατί έπιασα και την κάτω κλωστή. Έλα.
Πάρτο. Ράφος όμως τι πέρα. Λοιπόν, πάνω στο ποδαράκι μας αυτό, το δεύτερο στη σειρά, πλέκουμε ποδαράκι. Μετά μία αλυσίδα. Πάνω στο επόμενο ποδαράκι μας ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Πάνω στο επόμενο ποδαράκι μας πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Πάνω στο επόμενο το ίδιο. Μία αλυσίδα. Πάνω στο επόμενο. Μία αλυσίδα. Και εδώ στο κοχυλάκι μας, μέσα εδώ στη μία αλυσίδα που κάνουμε διάμεσα από τα ποδαράκια, θα κάνουμε πάλι 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, μία αλυσίδα και πάλι. 1, 2, 3, 4, μία αλυσίδα και συνεχίζουμε πάλι το ίδιο. Πάμε στο ποδαράκι πάνω, πλέκουμε ποδαράκι, μία αλυσίδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο σχέδιο για πασμίνα, να ξέρετε, βγαίνει πολύ ωραίο. Μετά την τρίτη, τέταρτη σειρά όμως, φαίνεται πιο εντυπωσιακό. Στις πρώτες σειρές δεν δείχνει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι και εμείς με τη Γιώτα το ξεκινήσαμε. Και ευτυχώς η πελάτησα με εμπιστεύτηκε και της λέω αυτό μου αρέσει εμένα να κάνουμε. Μετά την τρίτη τέταρτη σειρά φαίνεται πόσο ωραίο σχέδιο είναι. Μην απογοητευτείτε. Λοιπόν, μία αλυσίδα και πάμε εδώ στο κέντρο. Πλέκουμε 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, μία αλυσίδα και πάλι. 1, 2, 3, 4, μία αλυσίδα και ερχόμαστε εδώ επάνω στην δεύτερη θηλιά, όχι στην πρώτη, στη δεύτερη και πλέκουμε ένα ποδαράκι για να γίνει η άκρη μας. Εντάξει, εννοείται ότι αυτές οι άκρες γίνονται πάρα πολύ ωραίες με αυτή την μπολντούρα που δείξαμε, την οποία υπάρχει στο YouTube, μπορείτε να δείτε μπολντούρες για σάρπες. Εντάξει, okay. Πάμε να δούμε την επόμενη σειρά μας. Λοιπόν, η επόμενη σειρά μας είναι 3 αλυσίδες. Πλέκουμε 2 ποδαράκια, τα οποία τα πιάνουμε πιο κάτω εδώ στα ποδαράκια. Θα το βάλω λίγο, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα δείξω λίγο πιο κοντά, ήθελα και έριξα το ring. Λοιπόν, βλέπετε, το ένα ποδαράκι μπαίνει πάνω εδώ πέρα, στο πρώτο ποδαράκι από τα 4, μία αλυσίδα. Αφήνουμε ένα άπλεκτο ποδαράκι στο επόμενο, μία αλυσίδα, μετά εδώ. Πλέκουμε 2 άριχτα στην ουσία, τα οποία μαζεύουν εδώ πέρα το πλεχτό μας. Έτσι, δηλαδή, όταν βλέπετε αυτό το συμβολάκι, σημαίνει ότι θα μπείτε εδώ μέσα και θα κάνετε άριχτο. Είναι 2 γραμμές, αλλά στην ουσία κάνουμε ένα άριχτο εδώ μέσα, εντάξει. Κάνουμε μία αλυσίδα, ένα άριχτο, μία αλυσίδα. Και μετά συνεχίζουμε το ίδιο. Αφήνετε εδώ ένα άπλεκτο, ένα ποδαράκι το οποίο το τραβάμε λίγο περισσότερο, εδώ πέρα. Μία αλυσίδα, αφήνουμε ένα άπλεκτο ποδαράκι. Πάμε πιο κάτω, εδώ κάνουμε ποδαράκι στο τελευταίο μας ποδαράκι από τα 4. Μία αλυσίδα και συνεχίζουμε πάλι να πλέκουμε με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Okay. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία το σχέδιο, απλώς θέλει λίγο την παραλλαγή του. Πάμε. Απλώς βλέπετε τώρα τι κάνουμε. Ερχόμαστε και κάνουμε κουλεδάκι εδώ μέσα στα ποδαράκια. Η αλλαγή που έχουμε δηλαδή σε αυτή τη σειρά είναι ότι είναι τα κουλεδάκια μας γινόντουσαν εδώ. Τώρα ερχόμαστε και τα κάνουμε εδώ πέρα στο μεσαίο ποδαράκι από τα 5. Δηλαδή κάνουμε την αλυσίδα, 4 ποδαράκια πάνω στο μεσαίο ποδαράκι, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. Και μετά συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο και στην επόμενη σειρά επαναλαμβάνουμε. Αυτό γίνεται απλώς με αυτόν τον τρόπο τα κοχύλια μας μία φορά είναι εδώ, μία φορά είναι εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά, Πόπι μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε. Ό,τι νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνετε, θέλω να με ρωτάτε. Εντάξει, εγώ προσπαθώ, θα σας τα κάνω σιγά για να τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
Επομένως, είμαστε στη τρίτη σειρά. Θα έχω λίγο ψηλά το ring γιατί το χτυπάω με το χέρι μου, συγγνώμη. Στην προσπάθεια να το έχω κοντά γιατί είναι λεπτό το νήμα, θα προσπαθώ λίγο να το ανεβάζω, λίγο να το κατεβάζω για να σας βοηθάω να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, τρίτη σειρά. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Γυρίζουμε το πλευτό. Πλέκουμε ένα ποδράκι στο πρώτο ποδράκι εδώ πέρα από τα τέσσερα τα τελευταία. Okay. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε ένα ποδράκι άπλεκτο. Στο επόμενο ποδράκι πλέκουμε ένα ποδράκι. Ξέρω ότι για κάποιους ίσως είναι κουραστικό που τα λέω τόσο αναλυτικά, αλλά καλύτερα προτιμώ να τα κάνω πιο αναλυτικά τώρα παρά κάποιοι στο YouTube αργότερα να μου γράψετε κάποιο σχόλιο και να πρέπει να ξανακάτσω να δω το βίντεο. Γιατί κάνω πολλά και δεν μπορώ να το θυμάμαι. Μία αλυσίδα, ένα άριχτο εδώ μέσα, μία αλυσίδα, αφήνουμε ένα άπλεκτο, πλέκουμε εδώ ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, αφήνουμε ένα άπλεκτο, πλέκουμε εδώ ένα ποδαράκι στο τελευταίο ποδαράκι, εντάξει, μία αλυσίδα και τώρα πλέκουμε στο πέμπτο, ένα, δύο, στο τρίτο συγγνώμη, από τα πέντε το μεσαίο ποδαράκι, εδώ, στο μεσαίο, στο τρίτο. Αν είπα πριν στο πέμπτο, συγχωρέστε με, εννοούσα από τα πέντε ποδράκια στο μεσαίο. Πλέκουμε τέσσερα ποδράκια. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Μία αλυσίδα και άλλα τέσσερα στο ίδιο σημείο. Ένα. 2, 3, 4, μία αλυσίδα και συνεχίζουμε πάλι να κάνουμε το ίδιο. Τώρα στο πρώτο ποδράκι εδώ της προηγούμενης σειράς πλέκουμε ένα ποδράκι, μία αλυσίδα, αφήνουμε ένα άπλεκτο, πάμε στο επόμενο, πλέκουμε ποδράκι, μία αλυσίδα, κάνουμε δηλαδή δύο ποδράκια, εδώ πλέκουμε άριχτο. Okay. Μία αλυσίδα, πλέκουμε, αφήνουμε αυτό άπλεκτο, πλέκουμε εδώ ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, νομίζω το έχω βγάλει σε 40, μη λίγο. Δεν έχει φόδρα όμως. Λοιπόν, ένα ποδράκι και τώρα μία αλυσίδα και στο τρίτο ποδράκι εδώ πάνω πλέκουμε τέσσερα ποδράκια, μία αλυσίδα, τέσσερα ποδράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μία αλυσίδα και πάλι με λινό πλέκω, 100% λινό με το πάνωμα. Δύο, 3, 4, ξαναδείξω την επασμήνα στο τέλος και τελειώνουμε με μία αλυσίδα και στο τελευταίο εδώ ένα ποδαράκι. Και ένα ποδαράκι εδώ στο τελευταίο. Πάμε στην τέταρτη σειρά. Είμαστε εδώ. Να δείξουμε λίγο πώς ξεκινάει η τέταρτη σειρά. Η τέταρτη σειρά ξεκινάει με τέσσερις αλυσίδες. Πλέκουμε πάλι το κουλεδάκι μας εδώ μέσα. Τέσσερα ποδράκια, μία αλυσίδα, τέσσερα ποδράκια. Και ξεκινάμε μία αλυσίδα, ένα ποδράκι εδώ πάνω, μία αλυσίδα, ένα ποδράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδράκι πάνω εδώ στο άριχτο, μία αλυσίδα. Συνολικά να βγουν πάλι πέντε τα ποδράκια μας. Μία αλυσίδα και πάλι εδώ το κουλεδάκι μας. Μία αλυσίδα και θα τελειώσουμε με δύο ποδαράκια όπως τελειώσαμε και στην πρώτη σειρά μας με δύο ποδαράκια. Εδώ το ίδιο. Επομένως αυτό που κάνουμε στην ουσία δουλεύουμε τη μία μέχρι τέσσερα σειρά και μετά η πέντε σειρά είναι ίδια όπως η πρώτη. Έτσι με τη διαφορά ότι πλέον επειδή έχετε και ποδράκια, έχετε και κουλεδάκια, δεν χρειάζεται να δουλεύετε πάνω σε αλυσίδες, αλλά δουλεύετε πάνω στο σχέδιό σας. Πάμε να δούμε και την τέταρτη σειρά. Πλέκουμε τέσσερις αλυσίδες στον αέρα.
ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, γυρίζουμε και πλέκουμε εδώ μέσα στη μία αλυσίδα μας, τέσσερα ποδαράκια, μία αλυσίδα, τέσσερα ποδαράκια. Ένα, θέλω λίγο να δοκιμάσω κάτι, μια και τα έχω αυτά τα βελονάκια, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω δουλέψει τα λεπτά της σειράς αυτής. Να βάλω λίγο, αφού αυτά τα σιλένε πονοβιά και δεν έχει πρόβλημα να το χρησιμοποιήσω, sorry, κούνησα. Να βάλω αυτό το δυομισάρι, να δω πώς δουλεύετε. Αφού με δυομισάρι δουλεύω, για να δούμε πώς δουλεύετε και πώς το κρατάω, γιατί με ρωτάτε πώς κρατάω τα βελονάκια και δεν θυμάμαι. Άλλες φορές τα κρατάω έτσι, άλλες φορές τα κρατάω έτσι, αναλόγως. Τώρα να δοκιμάσω έτσι όπως δουλεύω κανονικά εγώ, είναι το δυομισάρι αυτό, μία λυσίδα. Και εδώ έχω, α όχι δεν έχουμε αλυσίδα, συγγνώμη, ποδαράκια έχουμε στο ίδιο έτσι, τέσσερα ποδαράκια, ένα κάναμε, εδώ πως δουλεύονται γιατί σε τόσο λεπτό δεν έχω πάρει από αυτό, συνήθως, α όχι εντάξει μια χαρά, τρία, δεν ξέρω αν έχουν τα κορίτσια μπροστά σετ αν μείνανε, παίρνετε τηλέφωνο, ρίξετε, τέσσερα, μία αλυσίδα, α ριστάει πιο ωραία από το άλλο, ένα, δύο, τρία, τέσσερα ποδαράκια, μία αλυσίδα, το σετάκι είναι στα 16 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε να πλέξουμε τώρα τα ποδαράκια μας. Κάναμε μία αλυσίδα, πάνω στο ποδαράκι πλέκουμε ποδαράκι, μία αλυσίδα, αφήνουμε εδώ, πλέκουμε στο ποδαράκι πάλι ποδαράκι, εδώ, μία αλυσίδα. Εδώ που ήταν το άριστο πλέκουμε ποδαράκι, μία αλυσίδα, εδώ πάλι ποδαράκι, μία αλυσίδα, εδώ ποδαράκι, μία αλυσίδα και πάμε εδώ μέσα. Τέσσερα ποδαράκια, μία αλυσίδα, τέσσερα ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μία αλυσίδα και πάλι τέσσερα στο ίδιο. Ένα, πολύ ωραίο σχέδιο για πασμίνα. Δύο, τρία, τέσσερα, μία αλυσίδα. Λυστράει τόσο πολύ που μου φεύγει το νήμα. Λοιπόν, μία αλυσίδα πάνω στο ποδαράκι τώρα, στο πρώτο ποδαράκι εδώ πλέκουμε ποδαράκι, μία αλυσίδα, στο δεύτερο εδώ ποδαράκι, μία αλυσίδα, εδώ πάλι ποδαράκι. Είναι πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο, αν κάνετε τις πρώτες τέσσερις σειρές, μετά προχωράει και δέστε τώρα τι ωραία που στέκει, ενώ πριν μασούρωνε λίγο, όσο προχωράει και γίνεται πιο βαριά η σάρπα, τόσο πιο ωραία στέκει. Στην αρχή να σας πω την αλήθεια, με τη Γιώτα προβληματιστήκαμε, αλλά μετά τη λέω προχώρα και θα δούμε. Μία αλυσίδα. Λοιπόν, έχουμε κάνει 2-4. Το πέμπτο γίνεται εδώ. Και είπαμε ότι σε αυτή τη σειρά κάνουμε ακόμα ένα ποδαράκι χωρίς αλυσίδα εδώ στο τελείωμα. Έτσι, προσοχή. Απευθείας. Τι ψάχνεις? Γιατί? Ναι, το μεγάλο δεν μπορείς να βάλεις. Ή μπορεί να πάρεις εκείνο που έχουμε και το μπλε. Λοιπόν, ακούω αν έχετε κάποιες απορίες, κάποιες δυσκολίες με το σχέδιο. Θα ξαναδείξω λίγο τα χρώματα και από εδώ. Αυτό είναι το μουσταρδί, το οποίο είναι ο κωδικός του, το 09, έτσι. Μόνο για σήμερα τα 9 κουβάρια στα 30 ευρώ. Υπάρχει επίσης το κοραλί το 08. Σας τα δείχνω από αυτή την πλευρά που έχω δύο κάμερες. Υπάρχει το μπλε που έχουμε κάνει με σάρπα που φορούσα, το μπλε σκούρο, το 05. Ναι, αυτά τα βελονάκια κάνουν και αβανδέλα και έχουν και πιο λεπτά ακόμα. Έτσι ξεκινάει από το 1, είπαμε, έτσι. Δέστε τα λίγο, δεν ξέρω. Αν μείνα, κορίτσια, έχετε άλλα σετάκια? Τα δώσετε? Μόνο τα τούλιπ, μόνο αυτά τα λεπτά μείνανε. Τα άλλα τα δώσαν τα κορίτσια. Από το 1 ξεκινάει, πάει 1,25, 2,5 και 2,75 το τελευταίο. Είναι 8 τεμάχια, 16 ευρώ. Παίρνει τηλέφωνο, τα άλλα έχουν τελειώσει δυστυχώς, τα πιο μεγάλα. Λοιπόν, τι έδειξα, ναι,
σπασμένο λευκό, θα δείχνω λίγο το 01, θα βρίσκεται στην κατηγορία καλοκαιρινά νήματα, είναι το Πάναμα, 100% λινό. Το 03, θέλω να σας τα κάνω απλά για να τα καταλαβαίνετε. Το 02, το οποίο είναι το γκρι του πάγου που λέω εγώ. Το μαύρο εννοείται, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φέρω μαύρο. Το 06. Και το χακί, το 04. Το κόκκινο το έδειξα. Νομίζω δεν το έδειξα το κόκκινο, το 03. Και το έδειξα. Βλέπετε το κόκκινο είναι πιο σκούρο εδώ. Και πάλι, αν σας κλείσω λίγο το φως. Έτσι είναι κανονικά, όπως το βλέπετε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιό μας. Θα κάνω ακόμα μια σειρούλα, για να είμαστε σίγουροι το καταλάβαμε. Πάμε στην πέμπτη σειρά, η οποία είναι όπως η πρώτη. 4 αλυσίδες στον αέρα. Πλέκουμε τώρα 1, 2, 3 στο τρίτο ποδαράκι πάνω το κουλεδάκι μας, μία αλυσίδα και ξαναπλέκουμε ό,τι κάναμε εδώ πέρα στην τρίτη σειρά μας, έτσι. Πάλι κουλεδάκι εδώ και πάλι εδώ πέρα ό,τι κάναμε διάμεσα στην τρίτη σειρά, τώρα το κάνουμε στο τελείωμα, γιατί θέλουμε κάθε δύο σειρές να αλλάζουμε τα κουλεδάκια μας και να πηγαίνουν σε άλλο σημείο. Πάμε λοιπόν, θα κάνω μόνο την πέμπτη σειρά και θα κλείσουμε. Ό,τι θέλετε παίρνετε στο σταθερό, ό,τι απορίες έχετε, τα κορίτσια είναι εδώ, σήμερα είμαστε στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, γυρίζουμε. Στο μεσαίο ποδαράκι μας, στην ουσία από εδώ από το τελείωμα προς τα εδώ στο τρίτο, εδώ, πλέκουμε 4 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, μία αλυσίδα και ξανά άλλα 4, στο ίδιο, 1, για πλεκτό στο μπαλκόνι μας, το λινό δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, γιατί έχει ανθεκτικότητα. Τώρα δεν ξέρω μόνο αν πέσει π.χ. καφές και ποτίσει πάνω, μήπως ανταποκρίνεται όπως το βαμβάκι και ποτίζει και δεν βγαίνει. Δηλαδή αρχή της τέταρτης σειράς γίνεται ποδράκι και μετά το κοχύλι. Όχι, στην τέταρτη σειρά κάνεις αλυσίδες και μετά το κοχύλι. Άτο. Αλυσίδες και μετά το κοχύλι εδώ πέρα. Ποδράκι δεν κάνεις διάμεσα στην τέταρτη σειρά. Λοιπόν, και μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε τώρα εδώ πέρα. Θα πλέξουμε ό,τι κάναμε στη σειρά 3. Δηλαδή, στο πρώτο ποδράκι, ποδράκι εδώ, μία αλυσίδα, αφήνουμε ένα άπλεκτο, πάμε στο επόμενο, ποδράκι, μία αλυσίδα, άριχτο εδώ στο κέντρο, μία αλυσίδα, αφήνω ένα, πάω εδώ, ποδράκι, μία αλυσίδα και ποδράκι εδώ. Αφήσαμε ένα άπλεκτο ποδράκι εδώ, έτσι, μία αλυσίδα και κοχύλι εδώ στο τρίτο ποδράκι στο κέντρο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μία αλυσίδα και πάλι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μία αλυσίδα και πάμε εδώ. Ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, αφήνω ένα πλέκο στο επόμενο, ένα ποδράκι, μία αλυσίδα, πλέκω άριχτο, μία αλυσίδα, αφήνω ένα, πάω στο επόμενο, μία αλυσίδα, αφήνω ένα, πάω στο επόμενο και εδώ με τι τελειώνω για να δω λίγο. Με τελειώνω χωρίς αλυσίδα άλλη, έτσι, και απευθείας εδώ στο επόμενο, στο δεύτερο, όχι στο πρώτο, συγγνώμη, όχι στην πρώτη θηλιά, στη δεύτερη θηλιά εδώ, ποδαράκι. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Και ξαναπαναλαμβάνω ότι κάνουμε μετά στη τέταρτη σειρά, δηλαδή αυτό που θα κάνουμε στην έκτη, στην ουσία κάνω ό,τι έκανα στην τέταρτη με τη διαφορά ότι δεν ξεκινάω με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινάω όπως ξεκίνησα στην 2 σειρά. Άρα,
η έκτη είναι ίδια με την 2. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε στη 2 ξεκινάμε μετά με 3 αλυσίδες ποδαράκι και μία αλυσίδα κτλ. Και εδώ κοχύλι. Βλέπετε και η έκτη το ίδιο. Στην ουσία 1 μέχρι 4 και ξαναπαναλαμβάνουμε 1 μέχρι 4. Η επανάληψη είναι αυτή. Μπορείτε να ζητάτε από τα κορίτσια εννοείται το σχέδιο μαζί με την παραγγελία σας. Το νήμα είναι πάρα πολύ ωραίο το λινό, να ξέρετε. Πολύ ωραίο νήμα. Και σας ετοιμάζω πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις στα επόμενα live. Πολύ ωραία διαφορετικά πράγματα. Βάζω σε μια σειρά, μου δίνετε λίγο χρόνο, 1-2 εβδομαδούλες για να συντονιστούμε λίγα και να πούμε στο νέο μαγαζί να οργανωθούμε. Εννοείται ότι αυτό το διάστημα εγώ δεν θα σταματήσω να σας κάνω live, έστω 2-3 live την εβδομάδα θα κάνουμε, γιατί έχω πολλά έτοιμα πράγματα να σας δείξω. Και ό,τι άλλο θέλετε ή έχετε κάποια ιδέα, μπορείτε να μου στέλνετε στο Messenger, εγώ τα κρατάω για τα επόμενα live, να δώσετε κάποια ιδέα για κάτι που σας άρεσε, είτε πλεχτό, είτε τσάντα, είτε ό,τι μπορείτε και σας αρέσει, με βελονάκι είμαι διαθέσιμη να σας το φτιάξω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά θα γυρίσω όμως για να δείξω λίγο ξανά την πασμίνα σε όσες φίλες και φίλους δεν την είδανε. Εντάξει. Θα δείξω λίγο μία κοντινό εδώ. Να τη βάλω από τη σωστή πλευρά, έτσι. Και έχει σωστή με ποια άποψη. Ότι το κουλεδάκι πρέπει να είναι έτσι, όχι να είναι ανάποδα, έτσι. Εντάξει, όταν τη φοράτε δεν πειράζει, δεν το καταλάβουν και πολύ. Λοιπόν, εδώ, το βλέπετε. Γιατί άργησες τόσο πολύ, Γιώτα? 5 η ώρα πιάνεις δουλειά και έρθεις 5 παρα 10. Γιατί, Γιώτα? Ναι, εγώ άλλο σε είπα τώρα. Έχεις μεγάλη απώλεια. Δεν ήρθε παρα τέταρτο, ήρθε παρα 10. Εντάξει, και αν χώσω... Καλώς σας βρήκα. Και αν χώσω και 5 και... Ναι, ναι. Είναι όταν ξεκουράζομαι. Και 5 και 10 αν αρθείς, δεν μας πειράζει, να ξέρεις. Αρκεί να αρθείς, αυτό μας ενδιαφέρει. Η Αγγελική Μανίδη παρέλαβε το παπάγια τέλειο. Περιττό να σας πω ότι τα εξαφανίσατε τα παπάγια, έτσι. Δεν υπάρχετε εσείς, όλες που με ακολουθείτε, είσαστε το κάτι άλλο. Σε μία μέρα. Τι δύο, τι να κάνουν δύο, για έτσι, για την γεύση να τα πάρουν. Μία σάρπα, δεν γίνεται. Λοιπόν, Γιώτα, επειδή έλειπες, πάρε σημειώσεις από τα κορίτσια να ξέρεις τι θα τους πεις για αυτό που δείξαμε σήμερα. Πάρε σημειώσεις από την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, δώσε σημειώσεις σου. Γιατί ρε. Αχ, τι κακιά που είναι. Τι ξέρεις, για πες μας. Πες μας τι ξέρεις για το... Δεν τζαλακώνει το σίγουρο. Αλλά πόσα κουβάρια θέλουμε. 9. Καλά, πού τα ξέρει αυτή. 30 ευρώ. Εκεί τα βλέπει. Καλά, έτσι. Εκεί που ήσουν να. Λοιπόν, φάρδος. Φάρδος. Πόσο επί πόσο είναι η σάρπα. Η πασμίνα, μάλλον. 10 επί 50. Μπράβο, ρε Γιώτη. Ξέρει να διαβάζει πάντως το κόσμο. Σκονάκια ξέρει να διαβάζει τον κορίτσι. Ξεκινήσαμε με 419.000 θέλεις για να είναι 2-10. Είναι στο μάκρος που πλέκεται, έτσι, στο μάκρος, όχι στο έτσι. Αν την πλέξεις στο έτσι, θα γίνει αλλιώς το σχέδιο. Δεν θα είναι έτσι, έτσι, θα είναι έτσι το σχέδιο. Κάπως έτσι. Αχ, λίγο να σας σηκώσω, συγγνώμη. Τα ξαναλέω, αλλά να ξέρω ότι θα κοινοποιηθεί το live, επομένως μπορείτε να το δείτε μετά, θα μπει και στο YouTube. 419 αρχικές αλυσίδες. Εγώ έβαλα εδώ πέρα μία παραπάνω όταν έκανα τώρα το δείγμα και αμέσως φάνηκε μία παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, και επίσης θέλω να σας δείξω αυτή την τζαντούλα η οποία εννοείται θα την κάνουμε kit. Να τα βάλω όλα μαζί τα πλεχτά μου. Δεν σας πειράζει. Έτσι. Λοιπόν, η οποία είναι τσάντα πασπαρτού θα την πούμε, η οποία πάει με όλα τα ρούχα. Ό,τι ρούχο και να φορέσω, αυτή την τσάντα θα την έχω, να την βάλω με ό,τι ρούχο. Εννοείται ότι είναι πιο καλοκαιρινό στυλ. Εννοείται ότι θέλω να σας τη δείξω πιο νωρίς. Ναι, και είναι κάτι πολύ ωραίο νομίζω. Γιατί με ένα μονόχρωμο κάνει wow. Φάκελος, μπορείτε να το κάνετε και πιο μακρύ. Πανεύκολο. Μπορείτε να το κρατάτε και έτσι. Θα μπορούσε να είναι και πιο μακρόστενη. Εμένα θα μου άρεσε λίγο πιο μακρόστενη. Επειδή πλέκεται στο έτσι, μπορούμε να την κάνουμε και πιο μακρόστενη. Εγώ θα σας δώσω τις οδηγίες. Και εσείς θα την κάνετε. Τα χρωματάκια είναι αυτά που βλέπετε. Θα σας κάνουμε ένα kit. Η πολύχρωμη τσάντα θα τη γράψουμε. Και θα μπορείτε να πάρετε όλο το kit μαζί. Έχει πλέγμα, φόδρα, δύο κρυκάκια, ένα μαγνητάκι, φόδρα. Έτσι. Και αυτά. Είναι
1, 2, 3, 4, 5, 6 χρώματα, 12 ευρώ εντανήματα, τα παραλία και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να ρωτήσετε τα κορίτσια, να πείτε, εκεί φαίνεται το χάος μου, από εκεί μη δίνετε σημασία, δεν χωράω. Να φύγω από εδώ, να φύγω, να πάω να τακτοποιηθώ. Δεν αντέχω άλλο, έτσι κορίτσια, έχουμε γίνει αποφύγη, δεν χωράμε. Λοιπόν, αυτά, θέλετε κάτι άλλο να μου πείτε, να σας πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, πέστε μου κι εσείς. Τι άλλο έχω, να σας δείξω πολλά πράγματα. Λοιπόν, τα χρώματα τα δείξαμε, εντάξει. Για το χρώμα με διά. Ναι, κάντε την, ναι, μπορείτε και να την κάνετε και με νήματα που έχετε στο σπίτι. Μπορείτε να την κάνετε και μονόχρωμη, σαν φάκελος. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε πολύχρωμη, έτσι. Μπορείτε και με μονόχρωμη να το κάνετε. Μπορείτε να πλησιάσετε δύο χρώματα. Κάποιες που σου αρέσουν τα σπρώμαυρα, ας πούμε, μπορείτε να το κάνετε με ασπρώμαυρο. Τι γράφει. Μάλιστα, η ζωή είναι στιγμές, λέει. Και αναγκάζομαι κιόλας να πίνω καφέ το απόγευμα, γιατί η Θοδόρα θέλει να παραγγείλει και δεν μπορεί να παραγγείλει μόνο έναν καφέ. Πρέπει να παραγγείλει και δεύτερο. Καταλαβαίνετε τι περνάω εγώ εδώ πέρα. Πολύ καταπίεση πέφτει. Πάρα πολύ καταπίεση. Θοδόρα, έλα λίγο, θέλω να σε κάνω μια συνέντευξη. Εσείς που είστε στο YouTube, κλείστε το τώρα, τελειώσαμε. Εντάξει. Έλα να σε κάνω μια συνέντευξη, θέλω. Ορίστε. Καταρχήν, θα δω αν είσαστε παρατηρητικές. Άλλαξε κάτι Θοδόρα πάνω της. Βγάλε τη μάσκα του ένα ταυτί. Ποιος ο λόγος που την έχεις με αυτή. Λοιπόν, περίμενε. Είσαι και ψηλή εσύ πάνω σε εμάς. Δεν περίμενε. Έτσι εκεί. Ωραία. Κάτσε εκεί. Τι έκανε εδώ τώρα. Για πίστα. Μην κάνεις έτσι. Μπότοξ. Κάτσε ίσια. Κορτοτή θα κάθεσαι. Κορτοτή. Έτσι. Ωραία. Ίσια θα κάθεσαι. Ωραία. Τι έκανε εδώ τώρα. Για να δω. Μπολντούρα υπάρχει στο YouTube. Θα τη βρεις. Μπολντούρες για σάρπες. Είναι αυτή εδώ. Δες την λίγο. Α, πολύ ωραία είναι. Ζητήσανε και. Πώς λέγεται αυτό, τι που έβαλες. Καρφιτσές. Ναι. Α, ωραία. Για να δω, θα σας δώσω το μαλλί σου. Μπράβο. Έκοψε το μαλλί, Θοδόρα. Λοιπόν, Θοδόρα, θέλω να μου πεις τι μου είπες όταν ήρθες σήμερα 12 η ώρα στη δουλειά εσύ. Τι τέλος ήρθες. Και γιατί, κορίτσια. Την άδεια το μαγαζί. Έχει πολύ ησυχία, λέει, όταν λείπεις. Καταλάβατε. Γιατί εγώ τους έχω σε γρήγορση εδώ πέρα. Όλο λέω, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο, κάναμε αυτό. Και όταν λείπω εγώ, έχει πολύ ησυχία. Καταλάβατε. Ορίστε. Και άλλοι. Και η Ελένη το μαλλί σου το κατάλαβε. Έτσι θέλω να την παρατηρείτε, σας παρακαλώ. Εγώ από το Messenger στο είπα. Είπες. Τη βίντεο κλείσει. Και η Αλεξάνδρα έκοψε το μαλλί της. Και το έβαψε. Α! Έλα σε δείξω λίγο. Ναι. Η Γιώτα μου έκανε κοτσίδα. Συγγνώμη, εμάς σας τρόμαξα. Η Γιώτα λέει να δείξει που έκανε κοτσίδα. Να ορίστε, αυτά κάνει μετά η Αλεξάνδρα και πότε ξεχά. Ώρες μου λέει η κορίτσια, κάνα κουφό. Και πρέπει τώρα αυτό το άλλο τετράδιο που πήρα σήμερα, το ωραίο το σπιράλ, το αυτό, τη Σαντόρο. Αυτά θα γράφω. Τα πετυχημένα τα δικά σου και τη μαμά σου. Και θα τα εκδώσω μια μέρα. Θέλεις. Ναι, τα πετυχημένα τη οικογένεια σε δωρίδι. Ναι, θα γίνονται. Κορεύει. Λοιπόν, έτσι που λέτε, με το που μπήκε, μου λέει επιτέλους, λέει. Γιατί είχαν πολύ ησυχία. Από να κάνω λίγη φασαρία, καταλάβατε. Έκοψε το μαλλί σου. Να σε γράφω, φίλε σου. Μίλατε λίγο. Α, ευχαριστώ. Οι φίλε σου. Έκοψε το μαλλί σου. Όλοι, η νεκταρία. Όλες το καταλάβατε. Έτσι, να είσαστε παρατηρητικές. Λοιπόν, Θοδόρα, τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα. Live. Live να κάνουμε. Για να προλάβω να δείξω. Περιτών. Πάει, είναι πιο ωραίο τώρα. Ναι. Η φαίνεται τσάντα με το χόρτο. Δεν την είδα. Αύριο σας τη φέρνω. Η Μαρθούλα την τελείωσε, την έραψε και τη φόδρα μου τη δίνει σήμερα το βράδυ να τη δώσει. Αύριο θα σας τη δείξω. Λοιπόν, τα χρώματα που είναι. Είναι το δώρο. Αυτό και αυτό, έτσι. Δεν έχουμε σκαμπάδες, νομίζω. Έχουμε μεσαίους σκαμπάδες. Λοιπόν, θα έρθουν όμως, γιατί σήμερα φύγαν από Αθήνα. Αυτά τα δύο χρώματα, τα οποία βγάζετε δύο καμβάδες. Εγώ το έχω κάνει με μπεζ και καφέ το F. Έτσι. Από μίνι. Φαίνεται, είπαμε. Δεν την έχω δει. Άμα τη δείτε, θα πάρετε εγκεφαλικό, σας το λέω. Μην μου λέτε μένα μετά, πριν σας τη δείξω, εγώ θα σας πω πάρτε τα χάπια της πίεσης. Εντάξει. Ξέρετε ότι πάντα εγώ σας λέω πάρτε τα χάπια της πίεσης και μετά σας δείχνω κάτι. Είναι την παραγγελία πρέπει να βάλουμε. Θα πάει και. Πρέπει έναν παθολόγο, παρακαλώ. Είναι ένα, ο καρδιολόγος ή υπερτεσιολόγος. Τι είναι αυτός για την πίεση, καρδιολόγος. Καρδιολόγος. Ωραία, θα πάω στο γιατρό το δικό μου, βγαίνω.
που με παρακολουθάει, να του πω γράψει μερικά χαπάκια στη θα σας στείλω δώρο μαζί. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται. Πριν το live πρέπει να το κάνω αυτό. Πώς θα ξέρω εγώ ποιες θα μπουν στο live, να στείλω χάπια την πίεση. Στην ομάδα. Ναι. Μπορείτε να πηγαίνετε στο γιατρό και να λέτε έχουμε παράκληση από την Ανίτα, χρειαζόμαστε χάπια για την πίεση. Αν πάλι πέφτει η πίεση σας, είναι το κατάλληλο live. Θα βλέπετε μάλλον και θα ανεβαίνει η πίεση αν έχετε θέματα υπότασης. Εντάξει, ανεβαίνει η πίεση μαζί μου, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, ένα έχω να σας πω. Η Μαρθούλα με έκανε μια δουλειά τέλεια, γι' αυτό δεν θέλω να φεύγει στη Σουηδία. Γι' αυτό δεν θέλω. Είναι αστέρι, τα κάνει γρήγορα, τα κάνει ωραία, με μεράκι. Εγώ αυτούς τους βοηθούς τους θέλω δίπλα μου. Υπογραφές να μείνει, μπορείς. Τι να κάνω, εγώ προσπαθώ, αλλά δεν γίνεται. Έχει εκεί υποχρεώσει τα παιδιά της, τα εγγόνια της, να μην πάει να τα δει. Παρτασιολόγος, ωραία. Παρτασιολόγο θέλουμε. Αν είναι κανένας γιατρός μέσα και μας βλέπει, να δώσει μια έκπτωση στα κορίτσια μας. Μήνυμα. Να προτείνει χάπια. Λοιπόν, με αυτά τα δύο νήματα, 9 και 9, 18, βγάζετε όμως δύο τσάντες. Καμβά μόνο μεσαία έχουμε 6 ευρώ, έτσι. Και θέλετε ένα, μια λυσιδούλα, αν θέλετε, μπορείτε να την κρατήσετε και σαν φάκελο, και ένα μαγνητάκι και φόδρα, έτσι. Φόδρα εγώ έβαλα και είναι χρυσή. Θα σας δείξω πια. Αυτήν έβαλα εγώ. Τώρα εσείς τι θέλετε να βάλετε, δεν ξέρω, εγώ έβαλα αυτήν γιατί μου άρεσε με αυτό από μέσα. Μικρή μου, σαν το καμβά. Μετά λέει, λες, θέμε ότι φταίμε που βεδιάζουμε το μαγαζί. Η Όκα λέει, παίρνουμε τα χάπια μας τακτικά. Έτσι σας θέλω, έτσι. Εγώ, ξέρετε, θα λέω, θα ανεβάζω ένα story αυτό και λέω, κορίτσι, έχουμε live, πάρτε το χάπι της πίεσης. Και αγόρια, έτσι, γιατί έχουμε και αγόρια. Έτσι. Πρέπει να ενημερώνεις, μην και η Πόπη παίρνει τα χάπια της. Υπογλυκαιμία, θέλω γλυκό να μου στέλνεις. Έλα εδώ πέρα, ξέρεις τι έχει τώρα μες στο ψυγείο. Εγώ δεν τα κουμπάω όμως. Πες τη Θοδώρα. Γρανίτα, η Θοδώρα. Έχει παγωτά τα μικρά, η Θοδώρα. Έχει κάτι άλλα γλυκά που έφερε η Γεωργία. Και έχει και σοκολάτες που μας φέρουν κατά διαστήματα αυτά που έρχονται από Σουηδία. Από... Τα φάγατε? Τη Γαλλία τη φάγαμε. Τη φάγατε τη Γαλλία. Είναι πολύ ωραία, με το φουντούκι μέσα. Σιγά μην την αφήνατε. Έχει ναι, και, ας... και τις άλλες της Μάρθας που έφερε από τη Σουηδία, τις φάγατε και εκείνες. Έχει φέρει. Πάνε. Που ήρθε. Και εγώ που τους φέρουν καμιά φορά, τα τρώνε και εκείνα. Σοκολατάκια, έχει τη Βουλγαρία σοκολατάκια μέσα. Έχει σοκολατάκια. Ναι, βέβαια. Έχει μέσα στο τέτοιο, έχει σοκολατάκια εκείνο το κίτρινο το κουτί. Που είναι έτσι το πλακέ. Ναι, ναι, εκείνα δεν τα δοκίμασες, να μας πεις τη γνώμη σου. Λοιπόν, σας αφήνω αν και δεν θέλω να το ξέρετε. Μ' αρέσει πολύ όταν κάνω live μαζί σας και όταν έχω και το ring μου βέβαια, γιατί στη Βουλγαρία δεν έχω το ring μου και δεν μπορώ να κάνω live. Μάλλον πρέπει να πάρω ένα ring και για εκεί. Για να μπορώ να κάνω και εκεί live. Έτσι. Λοιπόν, για κάθε ενδεχόμενο έχω ένα σταμάξι ring και όπου σταθώ και που βρεθώ να κάνω ένα live. Έτσι. Έτσι. Η σωστή. Να πάρεις έτσι ρίνα. Μην το πειράζεις καλά το κορί. Γιατί πειράζεις εσύ συνέχεια την Αλεξάνδρα? Να μην καπνίζει. Αλεξάνδρα, δικό μου είναι το λάπτο. Πού το πας εκεί? Εκεί την τσάντα. Εκεί στην τσάντα. Αυτή όπου βρει λάπτοπ το βάζει σε μια τσάντα, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, έλα εδώ. Έλα, Αγγελική, εδώ να φας όλα τα γλυκά, να ησυχάσω εγώ. Λοιπόν, 2-10 μάκρος επί 50 εκατοστά, 9 κουβάρια από 31,5-30 σήμερα. Λινό, δυστυχώς δεν έχω άλλο περιθώριο, να σας κάνω καλύτερη τιμή στο λινό. Τι άλλο θέλετε, να σας πω, θέλετε κάτι άλλο, 419 φιλιές, το σχέδιο το ζητάτε μαζί με τα κορίτσια, αυτή είναι η εσάραπα, θα την πούμε η εσάραπα με το λινό, εντάξει, αυτά ήθελα να σας πω, αύριο είναι Παρασκευή, δεν ξέρω θα σας κάνω σε live, θα προσπαθήσω σήμερα να αποφασίσω, να σας ανεβάσω ή μια ανάρτηση, ένα story, να ξέρετε τι γίνεται. Αύριο είναι Παρασκευή, λογικά πάλι την ίδια ώρα θα κάνουμε live, 4 η ώρα, γιατί βλέπω ότι σας βολεύει πάρα πολύ η 4 η ώρα. Γράψτε μου αν σας βολεύει πιο αργά, πιο νωρίς, τι θα θέλατε, για να ξέρω να σας βοηθάω κι εγώ με το ωράριο. Όσες δεν βλέπετε το live και το βλέπετε μετά, μπορείτε είτε να μου πείτε να σας βάλω σε ένα group που έχω στο Messenger, το οποίο γράφω εκεί τι ώρα θα κάνω live, ή διαφορετικά κάντε όσο μπορείτε like στη σελίδα μας, δηλαδή σε αυτά που ανεβάζω στις αναρτήσεις, μου αρέσει εκεί που λέει, να πατάτε εκεί που λέει μου αρέσει, ή γράψτε κάποιο σχόλιο στα live για να σας έρχεται ειδοποίηση. Νήματα καινούρια, αύριο όποιο θέλει να έρθει να μας βοηθήσει, είμαστε πολύ ευπρόσδεκτοι σε βοήθεια. Ναι, αύριο έρχονται 22 κούτες.
Είμαστε πάρα πολύ ευπρόσδεκτοι σε βοήθεια αύριο που σε λεπτοκλική θα έρθει να μας βοηθήσει. Εγώ θα έρθω να ανοίξω το μαγαζί αύριο 7.30-8 παρά, γιατί 8 η ώρα έχει να ξεφορτώσει το φορτηγό. Τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει πρώτα σε σένα, γιατί μετά δεν βρίσκει χώρο να παρκάρει και μετά πάω στους υπόλοιπους. Λοιπόν, όσοι θέλετε από το κλικ, ελάτε 8 η ώρα το πρωί να μας βοηθήσετε. Έχουμε και γλυκό. Και θα σας κεράσουμε γλυκό. Δεν είναι πάρα πολύ καλή αυτή η πρόταση της Θεοδώρας. Παγωτό μήπως, παγωτίνια έχουμε, μείνανε. Άμα θέλετε εγώ αγοράζω κι άλλα παγωτίνια, αλλά εσείς να βοηθήσετε μόνο. Εντάξει. Και βραδινά θα κάνουμε. Από την άλλη εβδομάδα, όχι, θα δω. Αν μπορέσω από την άλλη εβδομάδα, θέλω να σας ξεκινήσω κάτι για να μην το παρανεφήνω. Αλλά να ξέρετε, επειδή θα έχουμε τη μετακόμιση το πιο άλλο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο δεν θα λειτουργήσει το μαγαζί και ίσως και Δευτέρα. Έτσι θα σας ενημερώσω. Και επειδή μπορεί να έχουμε και θέμα με τα τηλέφωνα, θα σας ανεβάσω το τηλέφωνο, το κινητό του μαγαζιού, να μπορείτε να παίρνετε εκεί τηλέφωνο. Λίγο θα κάνετε 4 μερούλες υπομονή μαζί μας, γιατί στη μετακόμιση κάποια πράγματα καθυστερούν. Τι έγινε? Τι έκανε? Τι έκανε? Τι έκανε? Όχι, πες, θέλω να ξέρω. Όχι! Μην φοράς και ένα μικρόφωνο. Για μιλάει, δεν είναι μαλατρία. Άι, δε, εντάξει. Φοράει και ένα μικρόφωνο. Στις 4 σας βολεύει, ωραία. Βραδινά, βραδινά, το ξέρω, θα σας κάνω βραδινά. Εννοείται. Και τώρα που στο άλλο το μαγαζί θα έχω δικό μου γραφείο, θα μπορώ να σας κάνω και πιο αργά και στο μαγαζί, γιατί εδώ πέρα τώρα, επειδή μετά τις 5-6 αρχίζουν και έρχονται πελάτησες, είναι λίγο δύσκολο να ξέρετε, γιατί και εγώ λίγο αποσυντονίζομαι, ενώ όταν θα έχω το δικό μου το χώρο, θα μπορώ ό,τι ώρα θέλω να σας κάνω live. Η Θερέζα λέει, αχ, και να είμαι κοντά. Εγώ ξέρω ποιες έρθουν, θα τις πάρω τηλέφωνο, δεν θα γλιτώσουν από εδώ από την κλική. Θα έρθείτε, θα έρθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Κερνάω καφέ αύριο το πρωί. Λοιπόν, αυτά καπούλες μου, σας αφήνω. Βελονάκια μείνανε αυτά τα λεπτά μόνο, έτσι τα σετάκια. Θα δείξω λίγο ξανά, αν κάποια θέλει. Μείνανε αυτά που είναι από νούμερο 1 μέχρι 2,75. 8 τεμάχια, τώρα που δεν είχα πάρει ένα, ή της Λένας αυτά, της Πανουριάς. 16 ευρώ, 8 τεμάχια. Αυτά. Σας αφήνω, φιλάκια πολλά. Για να μου τώρα τελειώσετε. Θα το δεις μετά το live. Μας βρήκε στο τελείωμα. Επομένως τώρα, αύριο θα σας κάνω πάλι στις 4 η ώρα, γιατί βλέπω ότι βολεύει. Εννοείται θα αρχίσω μετά να κάνω και βραδινά. Λίγο υπομονή. Τι ώρα? Εντάξει. Αυτά τα βραδινά μας, εμάς είναι 10 η ώρα το βράδυ. 10. Να δούμε και το χωράφι με τα ελέα. Τι ώρα? Τώρα τι ώρα παίζει, 9? 9. Τώρα αρχίσει. Συντρακτικά. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ να. Να δεις μια ώρα που να βολεύει όλους. Μέρες και ώρες που να βολεύει και τους σασμούς και τα γη της Ελιάς και όλα, Έχει πολλά τώρα. Εντάξει, οκ, okay, έγινε. Θα προσπαθήσω να. Στους ρυθμούς. Θα πάρω ένα TV, πώς το λένε αυτό που έχετε τις σειρές. Να πάρω το Γεωργίου. Λοιπόν, θα πάρω το Γεωργίου τηλέφωνο και όποιους άλλους είναι παραγωγοί. Ναι, για δανδελώνημα είναι αυτά, Ειρήνη μου. Γιώτα Καστανά, στείλε μου στο Messenger μήνυμα γιατί θα το ξεχάσω. Εντάξει, φιλάκια!